Λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, της Χριστιανοσύνης και τις ημέρες αυτές όλοι μας σκεφτόμαστε τους αναξιοπαθούντες, τον διπλανό μας, τον ανήμπορο, αυτόν που δύναται να βοηθήσουμε λόγω των ημερών αλλά και ολόκληρη τη χρονιά. Βέβαια, έναν τέτοιο ρόλο κοινωνικό έχουν αναλάβει οι φιλανθρωπικοί σύλλογοι, οι δομές, οι κοινωνικές των Δήμων και πολλά ιδρύματα. Θα εστιάσουμε σε αυτό σε μια συζήτηση που θα έχουμε με τον πρόεδρο του Καλού Σαμαρίτη της Πτολεμαϊδας, του Χριστιανικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου, ο Καλός Σαμαρίτης. Ο Απόστολος ο Πατσινακίδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. 1942, η χρονιά ορόσημο, μια χρονιά δύσκολη μέσα στην κατοχή, ιδρύεται ο Καλός Σαμαρίτης. Βεβαίως, το έργο τότε είχε να κάνει με την πίστη μας, με την Ορθοδοξία. Λίγο αργότερα και τα τελευταία χρόνια αναλαμβάνει έναν κοινωνικό ρόλο να βοηθά τους αναξιοπαθούντες. Πείτε μας λίγο για την ταυτότητα του Συλλόγου. Ο Σύλλογος εδώ και σχεδόν 80 χρόνια δραστηριοποιείται και στον φιλανθρωπικό τομέα, αλλά και στον πνευματικό. Έχει και παράλληλη χριστιανική κατεύθυνση, αλλά και φιλανθρωπική δράση. Ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια λειτουργεί και συσίτια για τους άπορους αδελφούς μας και δίνει και άλλου είδους βοήθεια βέβαια και οικονομική σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης, ένδυση, θέρμανση, καλύπτουμε ό,τι μπορούμε να καλύψουμε. Τώρα με τις συνθήκες αυτές λόγω της πανδημίας και της κρίσης έχουν αυξηθεί οι ανάγκες. Χαρακτηριστικά έχουμε πολύ περισσότερους συντηζόμενους σε σχέση με πέρσι. Πέρσι είχαμε καταγεγραμμένους 89 συντηζόμενους και ήδη τώρα έχουμε φτάσει στους 154 και οι αιτήσεις συνεχίζονται. Οι ανάγκες αυξάνονται λογικό. Ευτυχώς ο κόσμος ανταποκρίνεται και συνεχίζει να δίνει την προσφορά του, οπότε μπορούμε να καλύψουμε προς το παρόν αυτές τις ανάγκες. Περισσότεροι από 150 συνάνθρωποι μας λοιπόν βρίσκουν αποκούμπι στον Χριστιανικό Φιλανθρωπικό Σύλλογο Καλός Σαμαρίτης. Πώς γίνεται αυτό πρακτικά, πώς φτιάχνεται αυτή η τροφή και πώς φτάνει στον τελικό αποδέκτη που ενδεχομένως να είναι μακρύτερα χιλιομετρικά από την έδρα του Συλλόγου? Τα τρόφιμα προέρχονται είτε από προσφορές είτε από αγορές. Στο μαγειρίο του Συλλόγου με εθελόντριες μαγείρισες, έχουμε μία υπάλληλο και οι υπόλοιπες είναι εθελόντριες, παρασκευάζονται αυτά τα θέματα, τα φαγητά και το δίνουμε μετά σε τάπερ. Όσοι τώρα λόγω της πανδημίας δίνεται το φαΐ είτε από το παράθυρο σε όσους μένουν στην Πτολεμαϊδά και έρχονται να το πάρουν οι ίδιοι, είτε για τα χωριά για να καλύψουμε και όλη την περιοχή της Εορδαίας με αυτοκίνητο που συνήθως είναι η βοήθεια στο σπίτι του Δήμου, οπότε και αν τυχόν εκτάκτως δεν μπορεί βάζουμε το αυτοκίνητο του Συλλόγου και το διανύμουμε εμείς. Σε συνεργασία με το Δήμο δηλαδή γίνεται η διανομή στα χωριά και σε κάποιους συντηζόμενους που δεν μπορούν να έρθουν και όσοι μπορούν να έρθουν έρχονται και το παραλαμβάνουν ήδη από το γραφείο του Συλλόγου. Η ακτίνα δράσης αυτών των ανθρώπων, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Δήμος Εορδαίας στην ευρύτητά του ή ξεπερνάμε και τα όρια του Δήμου? Η τροφή πάει στα όρια του Δήμου. Τώρα στην ένδυση που είχαμε μεγάλη προσφορά σε ένδυση και δεν μπορούσε να απορροφηθεί από την Εορδαία, σε συνεννόηση με μια ομάδα που έχει αντίστοιχη δράση στην Κοζάνη, τα διανύμαμε εκεί. Το δώσαμε και διανέμεθηκαν στην Κοζάνη. Τώρα, ποια είναι η ταυτότητα αυτών των ανθρώπων? Ποιος είναι αυτός που παραλαμβάνει αυτή την τροφή και χρειάζεται να έχει κάποια χαρακτηριστικά? Έχει κάποια χαρακτηριστικά? Είναι για παράδειγμα ένας υπερήλικας που είναι ανήμπορος και είναι μόνος του, ένας που δεν έχει οικονομικό εισόδημα και άρα αδυνατεί να φέρει το πιάτο στο τραπέζι του? Είναι ενδεχομένως και οικογένειες. Είναι κυρίως οικονομικά. Παραλαμβάνουμε στις αιτήσεις και μέσα αναγράφεται, μας παίρνει το εκαθαριστικό να δούμε τα εισοδήματά του. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να δούμε πόσα μέλη ζουν στο σπίτι. Τυχόν ανεργία, πιστοποιητικό ανεργίας, αν είναι άνεργος και δεν μπορεί να έχει φέτος εισοδήματα. Αν είναι ανάπηρος, μας φέρνει το δελτίο από το ΚΕΠΑ του προβλήματός του. Και ένα συνδυασμός οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι τα βάση αυτών όνων επιλέγουμε ποιοι θα ενταχθούν στα συσίτια. Σχεδόν όλες οι αιτήσεις εγκρίνονται, ελάχιστες είναι που δεν πληρούν τα στοιχειοδόστα κριτήρια αυτά.
Και από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες κατηγορίες. Είναι κάποιοι που δεν μπορούν να έρχονται κάθε μέρα. Σε αυτούς δίνουμε ένα πακέτο δέμα. Τους δίνουμε μία φορά το μήνα ανάλογα και τα μαγειρεύουν αυτοί. Όσοι δεν μπορούν να μαγειρέψουν καθόλου, τώρα τα Χριστούγεννα θα τους δώσουμε ξηρά τροφή. Όσοι μπορούν να μαγειρέψουν, θα τους δώσουμε δέμα για να μαγειρέψουν τα Χριστούγεννα. Ανάλογα δηλαδή, όσοι έχουν παιδιά θα τους δώσουμε και κάποια παιχνίδια τώρα τα Χριστούγεννα, και αυτά θα είναι προσφορά κάποιου συνανθρώπου μας. Υπάρχει και θα είναι διαφορετικό το παιδικό δέμα, διαφορετικό για τους ηλικιωμένους, διαφορετικό για τις οικογένειες. Υπάρχουν και οικογένειες, καταλαβαίνω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει άνεργοι, έχουν χάσει τη δουλειά τους, δεν μπορούν να τα καταφέρουν και τους στηρίζετε και με τα συσίτια αλλά και με τα δέματα. Ναι, οι περισσότεροι είναι άνεργοι. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν πλέον να έχουν κάποια άλλη είδους εργασίας. Δεν μπορούν να έχουν από αλλού πόρους. Οι άνεργοι είναι κάποιοι, δεν είναι πάντα κάθε χρόνο ίδιοι συντηζόμενοι. Κάθε χρόνο υποβάλλουν νέες αιτήσεις που τις δεχόμαστε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όταν κλείνουμε το καλοκαίρι, τους δίνουμε δέμα το καλοκαίρι που δεν μαγειρεύουμε και παραλαμβάνουμε τις νέες αιτήσεις για από Σεπτέμβριο που ξεκινάμε ξανά να μαγειρεύουμε. Οπότε δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι συντηζόμενοι. Υπάρχουν αρκετοί που πέρσι πέρανε, αλλά φέτος δεν μας φέραν δικαιολογητικά. Προφανώς μπορέσαν να λύσουν κάπως στοιχειοδός τις ανάγκες τους και δεν χρειάζονται σύντηση από το Σύλλογο. Κύριε Πατσινακίδη, η πανδημία έπαιξε ρόλο, αρνητικό ρόλο, στο να αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Υπήρχαν άνθρωποι που έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω της πανδημίας. Αλλιώς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε αυτή την τεράστια αύξηση των αιτήσεων σύντησης. Όπως σας είπα, είχαμε χοντρικά περίπου 90 και τώρα έχουμε ξεπεράσει τους 150. Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος για να μην να θεωρήσουμε ότι δεν έπαιξε ρόλο όλη αυτή η πανδημία και τα συνεχή lockdown. Να πάμε τώρα στο κομμάτι το πώς χτίζεται όλο αυτό. Θέλω να πω, είπατε έχετε μία μόνιμη υπάλληλο και οι υπόλοιποι είναι εθελοντές. Εθελοντές στην Παρασκευή, εθελοντές στη διανομή, υπάρχουν και εθελοντές στην προμήθεια πρώτων υλών. Υπάρχουν εταιρείες, άνθρωποι που βοηθούν. Σε όλες τις δράσεις του Συλλόγου και μία εθελόντρια έκανε μαθήματα αγγλικών μέχρι να γίνει βέβαια αυτό το lockdown που απαγορεύονται πλέον οι συναθρήσεις. Έχω προσφορές και από άλλες καθηγήτρες που θέλουν όταν μπορούμε και αρθεί αυτή η απαγόρευση να μπορούν να κάνουν φροντιστηριακά μαθήματα για σχολείο. Τα τρόφιμα είναι προσφορές από πολίτες ψωμιά που μας δίνουν. Οι εθελοντές πάνε, τα μαζεύουν να μας τα φέρουν στο σύλλογο για να μπορέσουμε να το διανύμουμε. Εθελόντρες μαγείρισες εκ περιτροπής, όχι πάντα ίδιες, κάθε μέρα μαγειρεύουν διαφορετικές. Στην διανομή, αν δεν μπορέσει ο Δήμος, που σχεδόν πάντα ο Δήμος θα μοιράζει τα χωριά, αλλά όταν χρειαστεί να βγάλουμε εμείς το αυτοκίνητο για διανομή, πάλι εθελοντής οδηγάει το αυτοκίνητο του Συλλόγου για τη διανομή. Έχουμε προσφορά εθελοντών, ευτυχώς. Απλά είναι λίγοι που είναι νεαρής ηλικίας. Οι περισσότεροι εθελοντές είναι μιας κάποιας ηλικίας. Και καλό θα ήταν όποιος έχει διάθεση και χρόνο ελεύθερο, ειδικά πρωινές ώρες που λειτουργεί για το μαγείριο, να έρθει να δηλώσει. Να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε και εμείς στα συσίτια μας. Τώρα, επειδή η ματιά μας είναι και λίγο στα Χριστούγεννα, σε αυτές τις γιορτές αγάπης, τη γιορτή τη μεγάλη της Χριστιανοσύνης, είναι κάτι που λείπει, είναι κάτι που μπορούμε από αυτό το βήμα να στείλουμε ως μήνυμα ότι χρειάζεται ο Σύλλογος για να καλύψει τις ανάγκες των εορτών στους αναξιοπαθούντες, στους ανθρώπους που συντίζονται? Ναι, αρκετοί έχουν έρθει και έχουν ρωτήσει τι χρειαζόμαστε. Άλλοι φέρουν είδη ή μπορούν να μας φέρουν και κάποια τρόφιμα τα οποία θα μπορούμε να τα βάλουμε μέσα στα δέματα ή κάποια συσκευασμένα κασεράκια ή παριζάκια για πιο μικρές ηλικίες και για παιδιά. Ή αλλιώς πιο, αν θέλει, μπορεί να καταθέσει την οικονομική προσφορά είτε κατευθείαν στην τράπεζα, στο λογαριασμό του Συλλόγου, είτε στο γραφείο του Συλλόγου και από εκεί και πέρα να κάνουμε το κουμάντο εύκολα, μετά ξέροντας πώς είναι οι συντηζόμενοι και τις ηλικίες των συντηζομένων, να δούμε τι ποσότητες χρειαζόμαστε από το κάθε είδος για να κάνουμε τα δέματα. Επειδή το έχω ακούσει, θέλω να σας το θέσω. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που στη μνήμη ανθρώπων δικών τους συγγενών που έχουν φύγει από τη ζωή, αντί μνημοσύνου, δίνουν τα χρήματα και προσφέρουν στο συσίτιο του Καλού Σαμαρίτη. Ναι, ειδικά αυτή την περίοδο που δεν μπορούν να κάνουν το γεύμα του μνημοσύνου σε κάποιο κέντρο, σε κάποια ταβέρνα, έχουμε πολύ μεγάλη προσφορά.
σε σημείο που πλέον κάθε μέρα είναι κλεισμένη μνήμη κάποιου, έρχονται και αναλαμβάνουν, λένε το σημερινό γεύμα στη μνήμη του σύζυγου μου, του πατέρα μου, οτιδήποτε, προσφέρω το γεύμα εγώ, τους ρωτάμε τι θέλετε να περιλαμβάνει. Μας λένε ανάλογα, ξέρω, πριν την νηστεία βάζαμε και κρέας, τώρα με την νηστεία ψάρι, μπορεί άλλος να θέλει λαδερό, σπρί, οτιδήποτε θέλουν. Καταθέτουν την αξία τους, των υλικών. Το ρεύμα και όλα αυτά, δηλαδή η Παρασκευή είναι προσφορά από το Σύλλογο, δεν είναι. Καταθέτουν την αξία των υλικών και συτίζονται οι συτιζόμενοι μας. Ή κάνουμε σε αυτά τα δέματα που σας είπα ότι σε αυτούς που δεν έρχονται να παίρνουν το μαγειρεμένο φαΐ κάθε μέρα και θέλουν δέμα. Μία κυρία που ήθελε να κάνει τραπέζι και ήταν όλα κλεισμένα στη βδομάδα, έκανε τα δέματα. Τα δέματα εκείνη του μήνα. Κάλυψε το κόστος των δεμάτων. Και είναι και το καλύτερο μνημόσυνο στους εκλειπώντες. Παιχνίδια λόγω των γιορτών για τα μικρά παιδιά και πόσα είναι αυτά τα μικρά παιδιά που ενδεχομένως θα είναι οι αποδέκτες αυτών των παιχνιδιών. Έχουμε από ό,τι θυμάμαι τα ανήλικα παιδιά, είναι γύρω στα 25, πρέπει να είναι το αυτή τη στιγμή γραμμένα στο σύλλογο, στα συσίτια του συλλόγου. Κάποιος άνθρωπος μας προσφέρθηκε να πάει να αγοράσει παιχνίδια, αυτός κάθε χρόνο συγκεκριμένος κιόλας μας παίρνει παιχνίδια για τα παιδιά. Ο Άγιος Βασίλης του συλλόγου. Και μας ρώτησε πόσα είναι για να τα καλύψει, θα μας φέρει και παιχνίδια, οπότε μαζί με την τροφή να πάρουν για ένα παιχνιδάκι λόγω των ημερών. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή δύναμη και πολλά μπράβο σε όλους τους εθελοντές και γενικότερα στο Σύλλογο. Κυρίως αυτό, όλο αυτό το έργο δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη συνδρομή του κόσμου πρωτίστως και ίσης αξίες φυσικά είναι και η προσφορά η εθελοντική στον χρόνο και τον κόπο των εθελοντών. Αλλιώς θα ήταν αδύνατο αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαυρίδη, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Καλά Χριστούγεννα. Ήταν ο Απόστολος Πατσινακίδης, ο πρόεδρος του Καλού Σαμαρίτη της Πτολεμαΐδας.